Στο ερωτηματικό προκύπτει σχετικά με τους λόγους που όλες οι διοικήσεις που πέρασαν από το ΠΕΑΚ άφηναν σε αχρηστία σύγχρονο σύστημα κλιματισμού το οποίο διαθέτει το κλειστό κολυμπητήριο Πεπανός για την εγκατάσταση του οποίου δαπανήθηκαν περισσότερα από 1 εκατομμύριο ευρώ. Τα ερωτήματα πληθαίνουν από τη στιγμή που το θέμα δεν αφορά μόνο στο ότι αφέθηκε να σαπίζει ένα υπερσύγχρονο και πανάκριβο σύστημα κλιματισμού, αλλά και τα παράγωγα αυτής της αχρηστίας που είχαν σαν αποτέλεσμα την οικονομική αιμορραγία του ΠΕΑΚ. Για τους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ των αθλητικών δρόμενων στην περιοχή και ιδιαίτερα για όσους έχουν γνώσει από ναυτιλιακό, αποτελούσε και αποτελεί κοινό μυστικό όπως η καταδίκη σε αχρηστία της συγκεκριμένης μονάδας συνεπάγεται αυτομάτως μεγαλύτερες δαπάνες σε κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και συνεχές τάισμα των συστημάτων θέρμανσης της πισίνας με κοστοβόρο πετρέλαιο. Για να γίνει κατανοητό τι ακριβώς συνέβαινε στο Πεπανός επί δεκαετίες, η περίεργη επιλογή της μη χρήση του κλιματιστικού, το οποίο ήταν σε θέση να διατηρήσει σε συγκεκριμένη θερμοκρασία την ατμόσφαιρα μέσα στο Πεπανός, αυτομάτως οδηγούσε στο συνεχές πάγωμα της πισίνας, με αποτέλεσμα να απαιτείται μεγαλύτερη κατανάλωση πετρελαίου και ηλεκτρικού ρεύματος για τη θέρμανσή της και κατ' επέκταση ασύλληπτες δαπάνες, μεγάλο μέρος των οποίων πήγαινε στις τσέπες προμηθευτών. Εδώ ακριβώς μπαίνουν και τα ερωτήματα. Για το τι όφελος είχαν ενδεχομένως όσοι αποφάσισαν να μην θέτουν σε λειτουργία τη σύγχρονη μονάδα κλιματισμού και ποιοι τελικά κέρδιζαν επί δεκαετίες από την συγκεκριμένη τακτική. Σε συντροφεύει για μια ολόκληρη ζωή.